Κύριε Μεταλλίδη, πριν κλείσουμε, προχθές ήταν εσείς ως εκπρόσωπος, φαντάζομαι, του Δήμου Καστοριάς στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το Αέριο. Από πλευράς νομού Καστοριάς, ως δήμαρχος ήταν εκεί ο κύριος Χεπαπτσόγλου, θα είναι σε λίγο μαζί μας. Θέλετε να μας πείτε τι συμπέρασμα βγάλατε? Το συμπέρασμα το οποίο βγήκε από μία πολύ ωραία. Α, και να μας λύσετε λίγο την απορία. Γιατί δεν ήταν και ο δήμαρχος Καστοριάς εκεί? Ο Δήμος Καστοριάς εκπροσωπήθηκε. Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό λέω. Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και αλλά και θέματα τα οποία τρέχουν στην ίδια την πόλη μας καθημερινά είναι επίσης πολύ σοβαρά και δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι 40 κομμάτια. Είναι σίγουρο. Να είναι 40 αυτό. Μέρη ταυτόχρονα. Ναι. Άρα λοιπόν υπήρχαν άλλες υποχρεώσεις. Από τη στιγμή που υπήρχε η δυνατότητα να εκπροσωπηθεί ο Δήμος και πήγα εγώ να εκπροσωπήσω το Δήμο, δεν κρίναμε ότι δεν υπήρχε ανάγκη να είναι και ο Δήμαρχος. Αν δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος να μπορούσε να πάει, είναι δεδομένο πως θα έφερε τις υπόλοιπες δουλειές τις οποίες είχε ο Δήμαρχος και θα ήταν εκεί. Πάμε τώρα. Στο διατάφτα. Συμπέρασμα. Το 23 θα έχουμε αέριο μας, λέει, τα νεότερα. Αυτό είναι. Ουσιαστικά αυτό το οποίο βγήκε σαν συμπέρασμα είναι ότι το αργότερο, το 20, τέλη του 23... Εγώ θα καίω αέριο εδώ πέρα. Το πιο πιθανό να έχουμε το αέριο. Το πιστεύετε, κύριε Μεταλλίδη? Ναι. Έχει αξία η πιτέ μας? Ναι. Ναι, γιατί την χάνει να γνωρίζω, να έχω και μια σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο, ναι, της ΔΕΔΑ. Τον κύριο Τσάκα. Και να ξέρω από μέσα ότι είναι τον κύριο Τσάκα, ο οποίος πραγματικά κάνει ό,τι μπορεί για να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερο το δίκτυο της ΔΕΔΑ στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν, να θέλετε, αυτή να πούμε, η συζήτηση... Και να πούμε και κάτι, ακόμα, ναι, το οποίο είναι σημαντικό, ναι, γιατί ξαφνικά δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε ένα φίλο ή ξαφνικά κάποιος μας αγάπησε. Ναι. Ειδικά για την περιοχή Καστοριάς-Κοζάνης, ναι, κόστος ωφέλειας για τη ΔΕΔΑ ή για οποιοδήποτε άλλο προμηθευτή φυσικού αερίου είναι τεράστιο. Τα έσοδα τα οποία υπολογίζουν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μακάρι. Άρα και οι ίδιοι το θέλουν πολύ περισσότερο από ότι ίσως το θέλουν. Μα θα καίμε, κύριε Μεταλλίδη, δεν θα δεστιευόμαστε εδώ πέρα. Εδώ καίμε πετρέλαιο, δεν καίμε αέριο. Ακριβώς, μετά. Ακριβώς, μισή τιμή. Και αυτό. Τι κάνουμε τώρα. Και μάλιστα υπόθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο προχθές ότι η ΔΕΔΑ θα ξεκινήσει παράλληλα με τον ΔΕΣΦΑ τις εργασίες, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Ναι. Ακριβώς για το λόγο για να γίνει το δυνατόν συντομότερο όλο το, λοιπόν, το έργο. Γιατί διαφορετικά έπρεπε πρώτα να βγάλει ο ΔΕΣΦΑ την αναμονή, ναι, άρα μιλάμε για τέλη του 23, οπότε μετά να ξεκινούσαμε εμείς να ξεκινήσουμε να κάνει τα δίκτυα, ναι, άρα, ναι, ναι, θα πηγαίναμε χρόνια μετά. Ξεκινώντας παράλληλα τις εργασίες, θεωρώ εφικτό το στόχο του 23. Τα τέλη του 23 να έχουν τα καστοριανά σπίτια και τα αργήτικα και στους μανιάκους αέριο. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Είναι σημαντικό να τελειώσει τότε. Γι' αυτό ήταν σημαντική αν αυτή... Δεν τελειώσει τότε, ναι. Αν δεν τελειώσει τότε, δεν μπορεί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Αν δεν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, μπορεί να πει κάποιος να ενταχθεί σε ένα άλλο πρόγραμμα, είτε δημοσίων επενδύσεων, είτε οτιδήποτε άλλο. Το θετικό είναι ότι όσο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, είναι ότι εμείς σαν τελικοί καταναλωτές, ναι, είμαστε επιδοτούμενοι στη σύνδεσή μας σαν κατοικίες. Άρα δεν θα πληρώσουμε τέλη σύνδεσης παρά μόνο το λέβητα το οποίο ο καθένας θα εγκαταστήσει στο σπίτι του. Μάλιστα. Άρα θεωρώ ότι όλοι και το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε κάποια στιγμή μια λίγο πιο ενιαία φωνή σε τέτοια ζητήματα. Άρα λοιπόν, κύριε Μεταλλίδη, γι' αυτό ήταν σημαντική αυτή η συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Κασαπίδης μάλιστα λέει τώρα ακούστηκε η αλήθεια. Μακάρι να βγει η αλήθεια μέχρι τέλους και να μην αποδειχθεί μια ακόμη έτσι εντυπωσιακή εξαγγελία. Αυτό που βγαίνει, για να ξέρει όλος ο κόσμος που δεν μπορεί να τα παρακολουθεί όλα και με κάθε λεπτομέρεια από αυτή τη συνεδρία, είναι ότι τέλη του 2023 τα καστοριανά σπίτια, τα σπίτια του Άργους και των Μανιάκων θα έχουν και θα καίνε αέριο. Αυτό είναι. Αυτό υπόθηκε. Αυτό διαβεβαίωσε. Δεσμεύτηκε και διαβεβαίωσαν όλοι. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ. Και νομίζω, ξαναλέω, ότι είναι πολύ εφικτό. Κύριε Μεταλλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Για να συζητήσουμε αυτά τα δύο θέματα. Καλή σας ημέρα.